Χαίρετε, από αύριο το εμπάργκο προς την ΕΡΤ που είχε επιβάλει η Νέα Δημοκρατία στις 18 Σεπτεμβρίου. Η Μαρίνα Παπαδάκη θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα. Δώρα, σε μια μακροσκελή ανακοίνωση, η Νέα Δημοκρατία εξηγεί τους λόγους που είχαν οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εμπάργκο στην ΕΡΤ. Όπως το ότι, όπως αναφέρει, οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζονταν χωρίς αντίλογο. Δεν σχετίζεται η απόφαση αυτή, λέει η Νέα Δημοκρατία, με κάποια εντυπωσιακή αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, προπαγανδιστικό μηχανισμό της κυβέρνησης. Η απόφαση, να πούμε, ότι της άρσης του εμπάργου ελήφθη έπειτα από συνάντηση που είχαν τα στελέχη της ΕΡΤ με στελέχη του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ελπίζει ότι θα γίνουν πλέον σεβαστές έστω κάποιες από τις αυτονόητες αρχές δεοντολογίας και πολυφωνίας, τονίζεται, και η ανακοίνωση της Πειραιώς καταλήγει. Η κυβέρνηση καλείται να εκλάβει τη σημερινή απόφαση επιστροφής της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ ως μια κίνηση καλής θελήσεως και να συνειδητοποιήσει τη συνταγματική της υποχρέωση δημόσια τηλεόραση να εξασφαλίσει την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων. Είχαμε ανακοίνωση και από την διοίκηση της ΕΡΤ, η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση, όπως λέει, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμβάλλει στον πλουραλισμό του δημόσιου λόγου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει το κύρος και την αξία, αλλά και γενικότερα την ανωδική πορεία της ΕΡΤ, που ήταν, είναι, παραμένει και θα είναι ο ελεύθερος πλουραλιστικός δημόσιος, ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός φορέας της Ελλάδας και των Ελλήνων. Είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής. Ο κύριος Κρέτσος αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία, έστω και καθυστερημένα, αναγνωρίζει εμπράκτος, όπως λέει, τον θεσμικό ρόλο της ΕΡΤ και καλωσορίζει την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη να άρουν τον αποκλεισμό παρουσίας τελεχών του στη δημόσια τηλεόραση. Ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, λέει ο Λευτέρης Κρέτσος, η ΕΡΤ, την οποία η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε μέσα σε μία νύχτα, με αυταρχισμό και αλαζονία, λειτουργεί. Και μάλιστα με τρόπο δημοσιογραφικά άρτιο και δημοκρατικό, ώστε να προσφέρει το ελεύθερο βήμα λόγου σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου.